Και στη Μαρία Ζαχαράκη τώρα στην Κωνσταντινούπολη να δούμε, Μαρία, τι πληροφορίες έχεις για το περιεχόμενο της, του μνημονίου, του τουρκολιβικού μνημονίου. Τι έχει γίνει γνωστό μέσα στις τελευταίες ώρες? Πόπη, δυστυχώς οι πληροφορίες για το τι περιέχει αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ περιορισμένες ακόμη και εδώ. Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη το περιεχόμενο της συμφωνίας. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα έκαναν με αναφορές έτσι με τόνους μεγαλείου, θα λέγαμε, για την Τουρκία και τόνους ηρωνίας για την Ελλάδα. Μας έδιναν την αίσθηση, έτσι όπως διαβάζαμε σήμερα τα πρωτοσέλιδα και τα δημοσιεύματα, ότι αυτό που ένοιαζε περισσότερο σήμερα δεν ήταν το περιεχόμενο, αλλά πώς να μπουν στο μάτι της Ελλάδας με αυτή τη συμφωνία. Τώρα, κάποιες πληροφορίες έτσι που υπάρχουν από εδώ και από εκεί, από κάποια μέσα ενημέρωση, αναφέρουν ότι καταρχάς περιλαμβάνει έρευνες και εξορίξεις και σε στεριά και σε θάλασσα. Θα συνεργαστούν λοιπόν λιβικές και τουρκικές εταιρείες σε έρευνα και εξόριξη. Και αυτό που αναφέρεται σήμερα είναι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο κέρδος για την Τουρκία, τόσο σε οικονομικό επίπεδο που ξέρουμε σε τι χάλια βρίσκεται η οικονομία, όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, γιατί αυτή η συμφωνία έρχεται την ώρα που είχε διαμορφωθεί ένα αρνητικό περιβάλλον λόγω Αμερικής στην περιοχή για την Τουρκία. Γίνεται λοιπόν αυτό που λένε ξανά παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα θα λέγαμε εκφράζεται ένας ενθουσιασμός εδώ ότι σήμερα αυτή η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για ανάλογη συμφωνίες, ακόμη και με Αίγυπτο, ακόμη και με Ισραήλ, παρόλο που έχουν απορρίψει η Αίγυπτος τουλάχιστον αυτή τη συμφωνία. Το μέτωπο λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία το μετατοπίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ωστόσο βέβαια να φεύγει και το βλέμμα από το Αιγαίο, και απόδειξη ήταν αυτές οι δηλώσεις, οι σημερινές δηλώσεις Μπαχτσελή, που να πούμε επόπειο ότι έχει βάλει τα Δωδεκάνησα στο μάτι ο κύριος Μπαχτσελή και το κόμμα του εδώ και χρόνια. Έχει διοργανώσει ακόμη και διαδηλώσεις απέναντι από τα Δωδεκάνησα με σκοπό τη διεκδίκηση των νησιών. Ουσιαστικά όμως θεωρείται ότι αυτή η κίνηση της Τουρκίας γίνεται για να διασπάσει το μέτωπο της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής και για να προσδώσει ουσιαστικά στο Ταγίπ Ερντογάν μία έγκλη ότι επεκτείνει την πολιτική του κυριαρχία παρά τις πιέσεις που δέχεται από παντού εσωτερικά και εξωτερικά. Επεκτείνει λοιπόν αυτήν την κυριαρχία του σε μια άλλη χώρα της περιοχής, όπως είναι η Λιβύη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.